Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες, συνταξιούχοι, η εργατική τάξη στενάζει καθημερινά από την παράλυση της ελληνικής οικονομίας και την εκμετάλλευση του κοροναϊού από την εργοδοσία, η οποία στους χώρους δουλειάς προσπαθεί να επιβάλλει εργασιακό μεσαίωνα, εφαρμόζοντας όλα τα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν με αφρομή την πρώτη οικονομική κρίση και τώρα λόγω της πανδημίας. Η εργοδοσία μεθοδικά θέλει να καθορίσει τις εξελίξεις σε βάθος χρόνου, να επιβάλλει ένα καθεστώς εργασίας πλήρως εναρμονισμένο με τις χρόνιες επιδιώξεις της, δηλαδή την ελαστική και την εκπεριτροπή σε εργασία, τις υπεργολαβίες, τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και γενικά εργαζόμενους χωρίς κανένα δικαίωμα. Από την άλλη, και η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση προχωρούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων οργανισμών, ΔΕΗ, ενέργεια, νερό κτλ., την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, την κατάργηση κάθε εργατικής νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από μία περίοδο δεκαετούς συνεχούς οικονομικής κρίσης, η εργοδοσία και κυρίως η πολυεθνική εργοδοσία αναπροσάρμοσε τη συμπεριφορά της, έγινε ακόμα πιο επιθετική. Εμείς, στον κλάδο μας, αντιμετωπίζουμε την Coca-Cola, την πολυεθνική που λειτουργεί ως ναυαρχίδα της εργοδοσίας στην Ελλάδα. Έκλεισε τα εργοστάσια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Ρόδου, της Πάτρας, του Βόλου και άλλα και μετέφερε την έδρα της στην Ελβετία, δίνοντας το σύνθημα για τη συντονισμένη επίθεση του κεφαλαίου κατά των εργαζόμενων. Η Coca-Cola όμως βρήκε απέναντί της σύσσωμους όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, οι οποίοι κήρυξαν μποϊκοτά στα προϊόντα της και έχουν στριμώξει το σύστημα της πολυεθνικής που δεν μπορεί να αντιδράσει, παρότι βλέπει να πέφτουν διαρκώς τα ποσοστά της στην ελληνική αγορά. Ο αγώνας αυτός έχει επιτυχία εξαιτίας του συντονισμένου και οργανωμένου αγώνα των απεργών, την αλληλεγγύη του κόσμου και τη στήριξη των ταξικών συνδικάτων που συσπυρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Ο αγώνας των απεργών της Coca-Cola δείχνει ότι η εργοδοσία δεν είναι ανίκητη και πως εμείς μπορούμε να τους εξαναγκάσουμε να αλλάξουν πολιτική. Η δύναμή μας είναι η οργάνωση όλων των εργαζομένων στα συνδικάτα, ο συντονισμός των δράσεών τους και ο ανυποχώρητος αγώνας απέναντι στην επιθετικότητα της εργοδοσίας. Με τους αγώνες μας ορθώνουμε τείχος προστασίας στα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλοι μαζί στείνουμε αγωνιστικά ταξικά συνδικάτα σε όλους τους χώρους δουλειάς, οργανώνουμε τους νέους εργαζόμενους, καταπολεμούμε τη μαύρη εργασία και τις παρανομίες των εργοδοτών, εντάσσοντας όλους τους εργαζόμενους στα σωματεία. Η ταξική αλληλεγγύη, η ενότητα, η οργάνωση και ο αγώνας είναι το βασικό μας όπλο που θα μας οδηγεί σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ζήτω η εργατική τάξη!